Εμείς όμως τώρα θα υποδεχτούμε το Μάικ Μαζαράκη και την Ελένη Παρίση που είναι ερευνητές και θα τσεκάρουν και εδώ μέσα μήπως παίζει και ένα φαντασματάκι. Ελάτε παιδιά. Ghostbusters, ελάτε. Καλώς ήρθατε, καθίστε. Η Ελένη είναι όμως, λέμε, ένα στυλ έχει που... Είναι το τραγούδι, γουστάρω. Πώς είστε? Ωραία, εσύ. Εσείς πάντως δεν πλήτετε, διότι δεν κάνετε παρέα μόνο με ανθρώπους, κάνετε παρέα και με φαντάσματα. Ναι. Έτσι μπορείς να το πεις, ναι. Κατά μία έννοια, ναι. Λοιπόν, εσείς παιδιά, τι κάνετε λοιπόν, τι ακριβώς, με τι ασχολείστε ακριβώς, δηλαδή είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε και να εξερευνάτε χώρους που μπορεί να έχουν αυτό που λέμε φάντασμα? Εμείς είμαστε ερευνητές του μεταφυσικού και του παραφυσικού, ναι. Ως χόμπι. Μάλιστα. Έτσι. Και κάνουμε έρευνες εκεί που νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να πάμε, ή εκεί που μας έχουν πει ότι υπάρχουν παραφυσικά φαινόμενα. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σας λένε ελάτε λίγο από το σπίτι, γιατί ακούω κάτι, βλέπω κάτι περίεργο κτλ. Ναι, εμείς είμαστε όμως σε θέση να δούμε αν όντως υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η διαφορά. Η ερώτησή μου είναι, όταν λέτε ότι υπάρχουν, τι υπάρχει? Είναι ενέργεια όλα. Βασίζονται στην ενέργεια. Okay. Έτσι, είναι ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, είναι ηχητικά φαινόμενα και είναι και κάποια φαινόμενα που μπορούν να τα εντοπίσουν ή τα EVP ή οι ειδικές κάμερες που έχει ο κύριος Μαζαράκης. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να τα συνθέσουμε. Ναι, να τα συνθέσετε και να βγάλετε και το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα? Τα περισσότερα. Τι λες ρε, με τρελαίνεις, Ελένη. Στοιχειωμένα πλατών υπάρχουν, να μας πούνε. Περίμενε, τότε να πατήσω το play, δηλαδή. Έχουμε βίντεο, για να δούμε. Μα καλά, υπάρχουν φαντάσματα στην Αθήνα? Αυτά δεν ζουν συνήθως σε σκοτεινούς και στοιχειωμένους πύργους στα Highland της Σκωτίας ή στην εξοχή της Βόρειας Αγγλίας. Και όμως υπάρχουν παλιά αρχοντικά σπίτια που τα έχουν ζώσει παράξενοι θρύλοι που προκαλούν τρόμο και κάνουν ακόμα και τους πιο δύσπιστους να κοντοστέκονται φοβισμένοι στο κατόφλι τους. Εσείς θα τολμούσατε να μπείτε μέσα σε αυτά? Η ατρόμητη ομάδα του Ανίτα Κίτα τόλμησε και σας παρουσιάζει σήμερα πλάνα προσωπικού αρχείου από έρευνα ετών. Ο πύργος των ονείρων ή αλλιώς το στοιχειωμένο της οδού Σμολένσκι. Ο πύργος αυτός ανήκε σε έναν υφασματέμπορο, τον Κουρτάλη. Φιλόδοξο και μισάνθρωπο που λόγω της ιδιορυθμίας του έζησε αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Όταν ήταν νέος, λένε, ήθελε να γίνει τραγουδιστής της όπερας, αλλά ο πατέρας του δεν του το επέτρεψε. Αργότερα του μπήκε η αιμονή να αποκτήσει κάποιο αξίωμα. Γι' αυτό και όσοι τον ήξεραν, τον αποκαλούσαν κύριο δήμαρχο ή κύριο υπουργό. Έβαλε υποψηφιότητα, αλλά έχασε τις εκλογές για 4 ψήφους. Από τότε αποτρελάθηκε και απομονώθηκε στον πύργο του, όπου πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονται ότι ακούν τα βράδια κάποιον να τραγουδάει πίσω από τα ασφαλισμένα παντζούρια. Άλλοι είναι σίγουροι πως έχουν δει το φάντασμά του να τριγυρίζει στα δωμάτια και να ψιθυρίζει. «Μακριά από τον πύργο, είναι δικός μου!» Τα μυστήρια της περιοχής του Αρδιτού. Μια άβρα μυστηρίου καλύπτει την περιοχή. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για υπερφυσικά φαινόμενα. Εκτυπλωτικά φώτα που εμφανίζονται από το πουθενά και απόκοσμοι ψίθυροι ακούγονται μέσα στη νύχτα. Ειδικά το σπίτι της οδού Άγρας, που βρίσκεται μέσω τυχεία με το Παναθηναϊκό στάδιο, ο θρύλος το έχει ζώσει με αλόκοτους μύθους. Παλαιότερα μάλιστα, στην είσοδό του υπήρχε μια μεταλλική πινακίδα αναρτημένη με τα εξής γραφόμενα στα αγγλικά από κάποιο ποίημα. «I shall not reign, I serve to disdain, the cat I remain», που σημαίνει «δεν θα κυβερνήσω, δεν θα υπηρετήσω, παραμένω γάτα». Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ζούσε εκεί μία γνωστή ποιήτρια του περασμένου αιώνα, η οποία έτρεφε μεγάλη αγάπη για τις γάτες, τις οποίες είχε αναλάβει να φροντίζει στο σπίτι της.
Αναφορές υπάρχουν επίσης και για παράξενα φαινόμενα που συμβαίνουν ορισμένες φορές στο σπίτι και τρομάζουν τους διερχόμενους περαστικούς. Οι αναφορές μιλάνε για κάποιον ανεξήγητο θόρυβο από τυμπανάκια, αλλά και για σκιές που ξεπηδάνε μέσα από τον κήπο του σπιτιού. Να πούμε ότι δεν εστερνιζόμαστε και δεν υιοθετούμε την άποψη ότι ισόν και καλά υπάρχουν φαντάσματα. Έτσι, εδώ το συζητάμε και συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική τους τοποθέτηση και άποψη. Λέγαμε τώρα λοιπόν, παιδιά, ότι εσείς καλείστε κατά καιρούς από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι σας λένε ότι ακούνε διάφορα περίεργα, βλέπουν, ας πούμε. Ακριβώς. Και ναι, πάτε εσείς με τα συστηματάκια σας. Με τα συστήματα εδώ, ναι, και κάνουμε μία έρευνα. Και αυτό το κάνετε αφιλοκερδώς, έτσι, ένα ξεκίνημα. Ναι, ναι. Είναι χόμπι, το ξεκαθαρίσαμε καθαρά. Τι σας έχει συμβεί δηλαδή? Έχουμε δει, έχουμε ακούσει και από εκεί και πέρα υπάρχει το ενδιαφέρον. Άμα καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι αυτές τις ενέργειες ότι όντως υπάρχουν, από εκεί και πέρα σε τραβάει από μόνο του, ας πούμε. Τι πες μου εσύ, Ελένη, για να καταλάβω. Ας πάρουμε παράδειγμα ένα από τα πολλά φαινόμενα που υπάρχουν στο Ξενία, στην Πάρνηθα. Όλοι το έχουμε ακούσει και όλοι το ξέρουμε, σωστά. Το γνωστό σανατόριο. Το γνωστό σανατόριο. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα πάνω σε αυτά. Θέλω να πω, αυτό που λες στο κτίριο, όλοι έχουμε ακούσει κάτι γι' αυτό. Ναι. Μήπως είναι, Μάικ μου, και λίγο... Αυθυποβολή, όχι. Δεν είναι, όχι. Υπάρχουν όντως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ακούς, υπακούς καμιά φορά. Θέλω να πω ότι ακούγοντας το ίδιο πράγμα, μπαίνεις και λίγο στο τρίπ και λες, α, ναι, α, είναι το στοιχειωμένο. Πάρα πολλοί παίρνουν το μερμήγκι και το κάνουν ελέφαντα. Εντάξει, και είναι αποδειγμένο αυτό το πράγμα. Εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον με τα μηχανήματα να κάνουμε την καταγραφή. Δηλαδή πάμε να μελετήσουμε το φαινόμενο, τι συμβαίνει, ποια είναι η ιστορία του, πού ξεκίνησε, τι γίνεται και μετά αρχίζουμε την καταγραφή και προσπαθούμε να επενδύσουμε και πάνω να μάθουμε. Τι εννοούμε στοιχειωμένο λοιπόν? Θέλουμε να πούμε το στοιχειωμένο ότι κάτι έχει μείνει πίσω. Υπάρχει μια εγκλωβισμένη ενέργεια. Ναι, μια μάλιστα ψυχή που δεν έχει φύγει, έχει μείνει πίσω για κάποιο αλφα λόγο. Έχει παγιδευτεί για κάτι. Είτε γιατί έχει κάποια τελείωτη υπόθεση, κάτι δεν έχει προλάβει να πει. Ή το πιο συνηθισμένο που είναι το να τον κλαίνε, να μην τον αφήνει να ηρεμήσει. Οπότε μένει πίσω. Τον γιώνουν δηλαδή κατά μία έννοια με το κλάμα. Ακριβώς. Και με τον οδηρό. Και παγιδεύεται. Αυτά που λέτε τώρα, γιατί είσαστε και σόφρονες άνθρωποι, έτσι. 400 τα έχετε και είσαστε και μια χαρά παιδιά. Αυτά που λέτε, αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι για κάποιους ανθρώπους πρώτον ακατάληπτα και την ίδια στιγμή δύσκολο να τα υιοθετήσει κανείς. Δηλαδή, εμείς δεν υποχρεώνουμε. Πρόσεχε, μου λες τη φράση, δεν τον κλαίνε. Τον πολύ κλαίνε. Τον πολύ κλαίνε. Δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει. Θέλω να πω ότι σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί σε ένα βαθμό αυτό να είναι και λίγο περίεργο για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Και μιλάει κανείς για τις ψυχές ανθρώπων. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω και ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνονται με το δικό τους τρόπο. Η επιθυμία των ανθρώπων που έχουν χάσει ανθρώπους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν μία επαφή μαζί τους και αυτή μπορεί να είναι αυτό που λέμε φάντασμα ή ενέργεια ή όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι ό,τι λέτε δεν είναι χειροπιαστό, δεν είναι απτό. Είναι... Γι' αυτό έχουμε τα μηχανήματα, για να μπορούμε αυτά που δούμε, ακούσουμε οτιδήποτε, να μπορούμε να τα αποδείξουμε. Όχι απλά ξέρεις ότι εντάξει, είδα κάτι και εσύ θα δεις και εγώ θα δω. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα με ρωτήσεις, να μπορώ να αποδείξω και αυτό που ήταν. Όχι μόνο ότι μπήκα σε ένα χώρο, είναι στοιχειωμένο και τελείωσε η υπόθεση. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Σου λέω λοιπόν ότι το στούντιο εδώ είναι στοιχειωμένο. Ναι. Που παίζει να είναι κιόλας μεταξύ μας. Ναι, παίζει. Ναι, αυτό είναι. Εγώ ήθελα να το κάνω. Θα σου πω κάτι άλλο, λίγο διαφορετικό. Δεν θέλω να σου πω δηλαδή ότι εδώ, να ξέρεις, είναι ένα στούντιο. Είναι αυτά τα πλατό του. Είναι το στούντιο Α το λεγόμενο. Στο οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές παλιές ελληνικές ταινίες. Εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε σε ένα στούντιο που έχουν εδώ μέσα υπάρξει μεγάλα τα τέρατα του κινηματογράφου, έχουν παίξει εδώ μέσα, μεγάλοι ηθοποιοί και σκηνές που τις ξέρουμε όλοι και τις βλέπουμε. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εννοείται ότι ένα κτίριο το οποίο έχει τέτοια τόσων χρόνων τέλος πάντων δράση κτλ. Και γνωρίζοντας όλοι ότι έχουν παίξει εδώ μέσα ο Λάμπρος, ο Κωνσταντάρας, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένι Καρέζη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλη, μπορεί να αισθανόμαστε και ένα δέος και να λέμε καμιά φορά, ρε εσύ τρίζει εκεί, λες να είναι η ψυχή του τάδε. Δηλαδή θέλω να σου πω μήπως μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι το οποίο είναι και λίγο, ξέρεις, ανθρώπινης προϊόν της ανθρώπινης προσέγγισης, ναι, της περίεργης. Μα έτσι είναι, όντως, σωστό είναι αυτό που λες.
Μπορεί να είναι το μηχάνημα, τι θα μου πει τώρα εμένα, πού είναι το. Όχι. Το μηχάνημα μας κάνει κάποιες ενδείξεις αν υπάρχει διαφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στο χώρο. Δηλαδή κάποια μηχανήματα είναι για τα ηλεκτρομαγνητικά. Ωραία, και πες ότι υπάρχει, Μάικ. Είναι ένδειξη. Ναι. Μετά πάμε στα υπόλοιπα, που είναι το μικρόφωνο, το κασετόφωνο, τις κάμερες και κάνουμε τα. Έχεις κανένα βίντεο τέτοιο να μου δείξεις, έχεις φέρει. Είχα φέρει κάποια στιγμή, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα στα αρχεία. Control. Μήπως ενοχλώ το control. Α, είχα... εντάξει, ναι. Είχα φέρει κάποια βίντεο τις προάλλες, το οποίο είχα καταφέρει και το λέω με καμάρι και κατάφερε και βιντεοσκόπησα κάτι στο ξενία. Δηλαδή, εγώ θα το πω ότι είναι κάποια σκιά. Και κατάφερε και το βιντεοσκόπησα. Μάλιστα. Έχω καταγράψει ήχους, ομιλίες, μου έχουν μιλήσει. Δηλαδή, όταν λέω μου έχουν μιλήσει μέσω του καστοφωνάκι. Γιατί το αυτί μας δεν είναι. Μπορεί να τα ακούσει, αλλά δεν το προσέχεις. Όπως παράδειγμα, δεν προσέχεις το ήχο του αυτοκινήτου που περνάει δίπλα σου. Ασυναίσθητα δεν προσέχουμε κάποιους ήχους. Το καστοφωνάκι όμως το προσέχει όλα. Και έτσι μετά, αν ακούσω κάτι, μπορεί αυτό να μου το. Να το αποδείξει. Ναι, να μου το αποδείξει. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο σκοπός. Δηλαδή, γι' αυτό έχουμε αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια. Γιατί με λίγα λόγια είναι παιχνίδια αυτά. Είναι απλά για να ενισχύσουμε αυτό που κάνουμε. Κλείστε μου το ακουστικό, αν θέλετε, παρακαλώ. Γιατί ακούω όλες τις ομαδικές φωνασκίες του Control. Ευχαριστώ. Και θα έρθω πάνω να σας καταγράψω και θα δει ότι είστε στοιχειωμένο το Control όλο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, που επάνω σε αυτό που είπες πριν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάθε 5 μέτρα είχε πεθάνει και κάποιος. Ναι. Από αυτοί πόσοι έχουν φύγει και πόσοι έχουν μείνει πίσω, που τι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν μείνει πίσω, ρε Σιμάκη, τώρα. Δεν το ξέρουμε. Τι εννοεί, ρε Σιμάκη, άνθρωπο. Δεν το ξέρουμε. Άνθρωπο και μένει πίσω. Το που μου λε με τρελαίνει, να πούμε. Ναι. Αν έχει φύγει με ανορθόδοξο τρόπο ή δολοφονία ή έχει αυτοκτονήσει, είναι. Και τι θε να πει, ότι είναι ζαριά, άμα θα φύγει εντελώ ή άμα θα αφήσει τίποτα πίσω και θα είσαι εγκλωβισμένο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Συγγνώμη, αλλά η θρησκεία μα δεν λέει τέτοια πράγματα που λέτε. Εμεί εδώ δεν ήρθαμε να. Εμεί εδώ είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι και πιστεύουμε μόνο στο Θεούλη. Ούτε τίποτα απλώ. Μπορεί να είναι δυσνόητα για το ευρύ κοινό, αλλά εμείς έχουμε κάποια αντίληψη που μπορούμε την να. Την οποία σεβόμαστε επίσης, έτσι δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά ξεκαθαρίζω τη θέση μου, εγώ να ξέρετε. Φίλοι θα είμαστε πάλι. Σωστά, σωστά. Αλλά δεν μπορώ να την αποδεχτώ αυτή τη λογική ότι κάτι μένει πίσω. Δεκτώ και σεβαστώ. Από την ψυχή του ανθρώπου. Άσε που το θέμα ψυχή ανθρώπου είναι και αυτό άλλη μια υπόθεση. Άγινε, είναι μεγάλη η φιλοσοφία και μεγάλη. Θέλει πολλή ώρα για να. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι άλλο τώρα, φίλοι. Ότι μήπως κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθειά του να. Θέλουν να έχουν εμπειρίες πολύ διαφορετικές από τους άλλους ή πάνω στην πλήξη τους με το ανθρώπινο ταραβέρι γενικότερα. Προσπαθούν να επικαλεστούν την ύπαρξη εξωφυσικών ενεργειών και συνθήκων στην προσπάθειά τους να αισθανθούν ότι βιώνουν κάτι διαφορετικό. Και έτσι λοιπόν να σας καλούν και να σας λένε παιδιά εδώ υπάρχει κάτι και τα ακούω και μήπως είναι φάντασμα. Και πάλι έχω την απάντηση σε αυτό που μας ρωτάς. Είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αν αυτό το άτομο έχει σωά στα σφρένας, γιατί μπορεί να έχει πέσει σε κατάθλιψη ή να παίρνει ψυχοφάρμακα. Οπότε δεν έχουμε να πούμε καλά, για δεν σημαίνει έρευνα. Τίποτα και να παίρνει κανείς ψυχοφάρμακα, φαινόμενα. Αλλά και να έχει πέσει σε κατάθλιψη, αυτό δεν το κάνει έναν άνθρωπο που δεν έχει σωά στα σφρένας. Yeah. Όπως επίσης τα φρένα είναι μάλλον πιο σωά ενός ανθρώπου που αποδέχεται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα. Ψυχιατρικής φύσης από κάποιον άλλον που λέει. Συνήθως ότι... οι περισσότεροι ούτε τα παραδέχονται και πιο πολλοί έχουν και δεν το ξέρουν. Κοίταξε, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά με αυτό, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο είναι, συμβαίνει γύρω μας, μπορεί να συμβαίνει ακόμα και σε μένα που μιλάω μαζί σας αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας και τα ψυχιατρικά προβλήματα είναι σεβαστά. Και είναι και πάρα πολύ, εμείς εδώ σαν εκπομπή τα τιμούμε και τα σεβόμαστε. Και σε καμία περίπτωση δεν τα μεταφράζουμε σε paranormal συμπεριφορές. Όμως άλλο θέλω να σας πω. Εγώ δεν ρώτησα αν κάποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα ψυχιατρικό. Απλώς έχουν άλλη αντίληψη. Ρωτώ αν κάποιος άνθρωπος στην προσπάθειά του να θέλει να βιώσει κάτι διαφορετικό, τελικά όλο αυτό το μεταφράζει σε ύπαρξη ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Για αυτυποβολή. Μα είναι σίγουρο. Γιατί. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε. Πέρυσι είχαμε κάνει άλλη μια έρευνα, το οποίο ήταν με το Open, και είχαμε πάει σε ένα σπίτι, το οποίο παρατήρησα ένα εξής περίεργο φαινόμενο. Αφού κάναμε την έρευνα, παρατήρησαμε το εξής, ότι από το λαιμό και πάνω είχε ένα περίεργο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δηλαδή κάτι συνέβαινε στο σπίτι. Το οποίο τα μηχανήματα το κάνανε καταγραφή, πρόσεξε, από το λαιμό και πάνω. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, ανακάλυψαμε το εξής, ότι κάπου κοντά υπάρχει μια κεραία. Με αποτέλεσμα, όποιος κάθεται πολλές ώρες μέσα σε αυτό το χώρο, μέχρι και φαντάσματα βλέπει. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Δεν ψάχνουμε απλά μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο με μια κάμερα και τελείωσε ο πόντος. Θέλουμε και το παρακάτω.
ψάχνουμε. Γι' αυτό και όμως ακούμε. Και καλά κάνετε και ψάχνετε και ερευνάτε γιατί... κάτι το οποίο σας μπράβο. Κάνει, σας δίνει χαρά. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε και γι' αυτό και είναι χόμπι. Είναι το αγαπάμε. Τελείως, τελείως καθαρό. Μια χαρά χόμπι. Και καλά εξηγέστε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τι νόημα έχει μια ανεξερεύνητη ζωή, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. Ακριβώς. Έτσι. Και επίσης το θέμα είναι ότι δεν μπορεί και να μας πει και κανείς ακριβώς τι συμβαίνει με την ύπαρξή μας. Έτσι δεν είναι. Όχι. Αναμφισβήτητα. Απλώς γι' αυτό είμαστε, λεγόμαστε ερευνητές, γιατί κάνουμε έρευνα. Δεν έχουμε αποδείξεις και απτά στοιχεία. Ωραία. Εγώ θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε και φέρατε και όλα τα ΣΕΑ. Και άμα σας είναι εύκολο φεύγοντας, ρίχτε και καμιά ματιά μου πως παίζει κανένα φαντασματάκι εδώ. Έγινε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε και εμείς.